κι εσείς. Ναι, αρχικά να ξεκινήσω από εκεί που είχαμε μείνει, ενώ είχαμε ξεκινήσει με περίπου 10-13 τελικά γατιά από τη Νέα Αγορά. Όταν εγώ κοινοποίησα στην ειδική ομάδα που έχουμε διάσωση, ας το πούμε, στο Facebook, είχαν αρχίσει να έρχονται οι μαρτυρίες μία μετά την άλλη. Συνειδητοποίησαμε λοιπόν το εξής, ότι σε πάρα πολλές περιοχές, στην Ρόδο, στην πόλη μέσα, είχαν ξεκινήσει και κάποιοι μάζευαν, γιατί δεν υπήρχαν ούτε πτώματα, ούτε είχαμε κάποια δείγμα τι είχαν γίνει τα γατιά, 10, 10, 13, 15, 20, 30, και άρχισε ο αριθμός σιγά σιγά και μαζευότανε. Φτάσαμε γύρω στα 280 με 300 γατιά εξακριβωμένα να λείπουν από την πόλη της Ρόδου. Και αυτό που ήταν το πάρα πολύ άσχημο ήταν ότι άρχισαν μετά να έρχονται μαρτυρίες για εκτός πόλεως, από διάφορα χωριά, τα οποία όμως δεν ήταν ακριβώς ίδιες μαρτυρίες με τις πόλεις. Δηλαδή στην πόλη είχαμε εξαφανίσεις, στα χωριά είχαμε θανατώσεις, είχαμε φόλες, είχαμε βασανισμούς, με μία εξαίρεση, το οποίο δεν το γνωρίζει κανείς, μία γάτα η οποία μαζεύτηκε από εδώ πιο έξω, λίγο πιο κάτω, η οποία ζούσε όλα αυτά τα χρόνια εδώ πέρα και η οποία βρέθηκε πυροβολημένη και στο σώμα και στο κεφάλι, χτυπημένη, κατασκοτωμένη στο ξύλο. Οπότε εδώ είχαμε και βασανισμούς. Ήδη στο κοινοκομείο έχουν παίξει διάφορα βίντεο με σκυλιά τα οποία μαζεύτηκαν, ήταν ήδη νεκρά, κάποια άλλα βασανισμένα κτλ. Οπότε οι μαρτυρίες όχι απλά πληθαίνουν, αλλά αφορούν και κάτι τελείως διαφορετικό. Φοβάμαι ότι οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε έχουν ξεκινήσει τις εξαφανίσεις, μαζικές εξαφανίσεις, τις τέλεια όμως οργανωμένες μαζικές εξαφανίσεις από την πόλη, προφανώς για κάποιους λόγους που έχει να κάνει με τη σεζόν, το να προβάλλουμε μια εικόνα καλύτερη του νησιού κτλ., που δεν νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ή μια ομάδα, είναι διαφορετικοί διαφορετικών συμφερόντων. Πιστεύω ότι εδώ ήρθαν και κόλλησαν και όποιοι έψαχναν την ευκαιρία, μια που δεν βρίσκουμε τους μεν, να μην βρίσκουμε και τους δεν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μετρήσει, εγώ έχω σταματήσει, δηλαδή μου έρχονται συνεχώς μαρτυρίες, αλλά είναι τόσο τραγικά τα νούμερα που από κάποια στιγμή και μετά απλά σταματάς να μετράς. Μιλάμε ότι κοντεύουν να εξαφανιστούν και το φοβερό είναι ότι δεν εξαφανίζονται από μέρη τα οποία δεν σιτίζονται τα γατιά ή δεν φροντίζονται. Παν και μαζεύουν γάτες οι οποίες είναι στηρωμένες και οι οποίες φροντίζονται από εθελοντές, δηλαδή είναι τραγικό. Έτσι. Θα κινηθούμε νομικά, έχουμε ήδη ξεκινήσει, γιατί υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες τις οποίες τις εξετάζουμε. Αρκετά σοβαρές μαρτυρίες και ενδεχομένως οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν εδώ στις μαρτυρίες να καταθέσουν και όλα. Οπότε θα ξεκινήσουμε αγωγή. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη φάση μας στηρίζουν πλέον και ξένοι οργανισμοί, οι οποίοι έχουν επαναστατήσει κυριολεκτικά. Κάποιοι από αυτούς είναι οι Flying Cats. Οι Flying Cats, για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι οι γιατροί οι οποίοι έρχονται στη Ρόδο με σκοπό να στηρώσουν. Και στηρώνουν χιλιάδες γάτες της Ρόδου και όχι μονάχα αυτό, αλλά στέλνουν και εθελοντές κατά καιρούς, ξένοι οργανισμοί οι οποίοι έρχονται, χρηματοδοτούν το έργο μας, χρηματοδοτούν με την έννοια δίνουν, μαζεύουμε σαν εθελοντές τα ζώα, θα τα πάμε στους γιατρούς, θα πληρώσουν τα έξοδα των γατιών και θα φροντίσουν πολλά από αυτά να υιοθετηθούν. Οπότε γενικότερα έχει γίνει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Δεν μπορείς να σιωπήσεις αυτή τη φάση, πρέπει οπωσδήποτε να δράσεις. Να είστε καλά.